Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Καταρχάς να πούμε τι είναι η ενάτη οδή, την οποία την κόβουνε και δεν την ψάλουν οι ψάλτες κατά εντολή των ιερέων φυσικά, αν και οι ίδιοι οι ψάλτες έχουν κόψει τα πάντα. Θυμάμαι εγώ τον μεγάλο πρωτοψάλτη Θεσσαλονίκης, τον Χαρίδα Ταγιαδόρο, όταν πήγαινα στη σχολή και μάθαινα βυζαντινή μουσική, μια χρονιά που κάναμε μάθημα με τον Περικλή, τον Μαυρουδή νομίζω λεγόταν, ήρθε αυτός ο Χαρίλος, μας έκανε την τιμή, μαθαίναμε τα κατανυχτικά τροπάρια των εσπερινών, των κατανυχτικών εσπερινών της Μεγάλης Σαρακοστής, και εκεί μας λέει το εξής: τι χρειαζόμαστε, λέει, τους κανόνες? Είμαστε τώρα, λέει, σε μια άλλη εποχή. Η εποχή μας είναι εποχή της ταχύτητος. Πρέπει να κόψουμε τους κανόνες, δεν χρειάζονται. Μη σας πω, λέει, έχουμε κόψει όλους τους κανόνες, μη σας πω ακόμα και από τις οδές πρώτη και τρίτη, θα πούμε λίγα πράγματα και αυτές ακόμα να τις κόψουμε, δεν χρειάζονται. Αυτή είναι η νοοτροπία, ότι επειδή ζούμε στην εποχή της ταχύτητος, πρέπει στην ίδια ταχύτητα να συνταχθεί και η Εκκλησία και να τρέχει. Και σας είπα ότι εμείς οι ιερείς έχουμε και μια προσωνυμία. Φοράμε ένα μηχάνημα και γινόμαστε παπάδες τούρμπο. Τούρμπο, πατάμε το τούρμπο και δεν μας προλαβαίνει κανένας. Παπατρέχεις στην πραγματικότητα, άμα διαβάσετε το διήγημα Παπατρέχας, ακριβώς, παπατρέχεις έχουμε γίνει. Τρέχουμε και τα κόβουμε όλα. Η Εκκλησία, λοιπόν, η μνογράφη μας, αλλά και το τυπικό της Εκκλησίας, σε κάθε όρθρο έχει γράψει 9 οδές για κάθε όρθρο. Εκτός από τη δεύτερη οδή, η οποία δεν έχει καταγραφεί, πρώτη, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη, ογδόη και ενάτη οδή, είναι καταγεγραμμένη. Η δεύτερη οδή δεν έχει καταγραφεί, γιατί είναι η οδή της Δευτέρας Παρουσίας. Και η Εκκλησία την έχει αφήσει καινή. Έχει γράψει μόνο σε μερικές περιπτώσεις δευτέρα οδή, στο τριώδιο σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει δευτέρα οδή. Είναι, λοιπόν, ποιήματα τα οποία αποτελούνται, είναι ένα μεγάλο ποίημα που αποτελείται από 9 οδές. Οι 9 οδές, η πρώτη οδή και όλες οι άλλες έχουν 4 τροπάρια αφιερωμένα στον Άγιο που γιορτάζουμε και ένα στην Παναγία. Σε μερικές περιπτώσεις είναι 3 τα τροπάρια και ένα και επαναλαμβάνεται το πρώτο. Το τυπικό λέει ότι πρέπει να λέγονται οι οδές, να ψάρονται και να κάνουν τον αριθμό 14. 14, δηλαδή να ψάρονται, να επαναλαμβάνουμε τις οδές, το ίδιο τροπάριο, ή συμπληρώνουμε με άλλες οδές από το Μηναίο και τα λοιπά. Δηλαδή η Παρακλητική, που είναι το κεντρικό βιβλίο με το οποίο ανοίγει η εβδομάδα και ο ήχος, έχει 9 οδές. Το Μηναίο, που αναφέρεται στους Αγίους, ποιον Άγιο γιορτάζει, πάλι έχει 9 οδές. Λέμε, η πρώτη οδή έχει αυτά τα τροπάρια. Η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη, η όγδοη και η ενάτη οδή. Η ενάτη οδή είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Είναι της Παναγίας. Όπως όλα τα πράγματα στην Εκκλησία μας, όταν τελειώνουν με το κενήν, δεν τελειώνουνε. Λέμε δοξαστικό και το κενήν, πάντα το κενήν είναι της Παναγίας. Θεοτοκίο. Πάντα. Είναι θεοτοκείο. Είναι πάντα της Παναγίας. Η ενάτη οδή όλη είναι της Παναγίας.
είτε είναι αφιερωμένες ο κανόνας σε Αγίους, είτε είναι στα τάγματα τα Πουράνια, είτε είναι στους Αποστόλους τα λοιπά, η Ενάτη Οδή είναι της κυρίας Θεοτόκου. Προς τιμή της κυρίας Θεοτόκου, πριν από την Ενάτη Οδή, θέτει η Εκκλησία τα μεγαλινάρια της Παναγίας. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίεσαι το πνεύμα επί το Θεό, το σωτήρι μου, την τιμιωτέρω, το χερούβιμ. Ψάλλουμε αυτά. Και μόλις τελειώσουν αυτά, αρχίζει η Ενάτη Οδή. Είναι η Οδή η οποία είναι συμπλήρωμα, μάλλον η κανονική είναι η Οδή και το συμπλήρωμα είναι αυτά τα μεγαλινάρια που ψάλλουμε από πριν. Τώρα, η βιαστική Εκκλησία, αλλά και η νεοτεριστική Εκκλησία, η νεομεταπατερική Εκκλησία, θα το πούμε και έτσι, δεν είναι μόνο μεταπατερική, υπάρχουν και νεομεταπατερικοί πατέρες, υποκινούμενοι από το δαιμονικό πνεύμα της νέας εποχής και από τον διάβολο, ο οποίος δεν θέλει να ακούει τον ύμνο της Παναγίας, κόψανε την Ενάτη Οδή. Και δεν τη λένε οι ψάλτες. Δεν τη λένε οι ψάλτες πλέον ούτε στις επίσημες εορτές. Μάλιστα, όταν στον προηγούμενο ναό ήρθε νέος προϊστάμενος, εμείς είχαμε την τρέλα να λέμε την Ενάτη Οδή σε κάθε ακολουθία. Ήρθε ο νέος προϊστάμενος, απέτησε, ένα από τα πρώτα πράγματα που απέτησε ήταν να κόψουμε την Ενάτη. Γιατί λέει είναι το τυπικό της Μητρόπολης. Του είπα στον γέροντα και μου είπε να το μεταφέρω αυτή την πρόταση. Ποιος είσαι εσύ που θα κόψεις τον ύμνο προς την Παναγία? Και αυτό ισχύει σε όλους. Σε όλους που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και δίνουν τέτοιες εντολές στους ψάλτες και στους ιερείς. Απευθύνομαι στους Μητροπολίτες και στους Πατριάρχες ότι πρέπει να φροντίσουν να ψέλνουν οι ίδιοι τον ύμνο προς την κυρία Θεοτόκου, την Ενάτη Οδή, η οποία Ενάτη Οδή είναι πραγματικά ένα ύμνος προς τα θαυμάσια και τα θαύματα της Παναγίας. Η Παναγία μας ημνείται από την Ενάτη Οδή όχι μόνο ως Θεοτόκος, όχι μόνο ως η παντάνασα και η πανευλογημένη κυρία Θεοτόκος, αλλά ως η θαυματουργή προσωπικότητα που επεμβαίνει στη ζωή την καθημερινή του καθενός. Είναι η προσωπική μητέρα μας και ως προσωπική μητέρα μας την ημνεί η Εκκλησία με την Ενάτη Οδή. Δεν έχουμε δικαίωμα κανένας από εμάς να την κόψει και να την περιορίσει αυτήν την οδή. Άλλωστε είναι τόσο σύντομη. Προώ να σας πω ότι η Εκκλησία τα έχει κόψει όλα από τον όρθρο. Δηλαδή από την πρώτη οδή λέει μόνο τα τροπάρια του Αγίου της ημέρας. Δεν λέει της παρακλητικής, δυστυχώς. Από την τρίτη οδή πάλι το ίδιο. Όσον αφορά την τετάρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη και ογδόη οδή, τα πετάμε έξω, δεν τα λέμε καθόλου, ούτε καν διαβαστά που θα έπρεπε να τα λέμε, διαβαστά, έστω διαβαστά να τα λέμε αυτά. Τα κόψαμε όλα, δεν έχουμε να πούμε κάτι, εντάξει, τα κόψαμε όλα, γιατί είναι η εποχή του φωτός, των τούρμπο παπάδων, των παπάδων equalizer. Συμβαίνει αυτό, τι είναι αυτό που είπα? Τι είναι το ψηφιακό? Τι είναι το κοαλάζερ? Αυτό που κάνει διάφορα εφέ. Είναι πάντως ενισχυτής. Εντάξει, είναι, ναι. Το παπά είναι κοαλάζερ. Μπορεί να μείνει και τίποτα αυτό που είπα. Εμένα έτσι μου βγήκε. Είμαστε αυτή τη εποχή. Αλλά την Ενάτη Οδή να την ξαναφέρουμε στην Εκκλησία μας. Επίσης να πω για το κήρυγμα. Ότι η προσευχή προς την κυρία Θεοτόκο ποιος είναι, ποια είναι? Υπεραγία Θεοτόκο και σώσον με. Αυτή είναι η προσευχή προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Πώς προσευχόμαστε προς την Παναγία? Εκτός όλων των άλλων των τρόπων που μπορούμε να πούμε Παναγίτσα με, βοήθησέ με, Παναγίτσα μου, γλυκιά μου Παναγία κτλ. Είναι καλά να μιλάμε στην Παναγία. Η Παναγία ακούει και τρέχει γρήγορα σε όλες τις ανάγκες μας. Είτε έχουμε πρόβλημα με το παιδί μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με μια ασθένεια, με οτιδήποτε. Παναγία μας. Η Παναγία μας τρέχει, φροντίζει, βοηθάει, ενισχύει, μας μιλάει, μας δίνει
το στήριγμά της μας, την παρηγοριά της, την παρουσία της, παρουσιάζεται στη ζωή μας η Παναγία, να τη μιλάμε την Παναγία. Η βασική προσευχή που μπορούμε να κάνουμε και να επαναλαμβάνουμε συνεχώς μαζί με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, υπεραγία Θεοτό και σώσομε. Υπεραγία Θεοτό και σώσομε. Είναι πολύ σημαντικό. Υπεραγία Θεοτό και σώσον τον άντρα μου, σώσον τη γυναίκα μου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον τον κόσμο σου. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ωραίο που έλεγαν οι Αποστολικοί οι πατέρες, που το όνομα της Παναγίας είναι η Μαρία. Και αυτό συμβολίζει το Μαρία αναγράμμα, μόνη αυτή ρίσεται Ιού αμαρτίας. Έτσι έλεγαν οι Αποστολικοί πατέρες. Μόνο αυτή μας γλιτώνει από το δηλητήριο της αμαρτίας. Ιού, το δηλητήριο. Από τις αμαρτίες στο δηλητήριο. Είπα εδώ και στο κήρυγμα και το άλλο με τα χείλη των ασεβών, το μη προσκυνούντο την εικόνα σου, την οποία την αλλάζουν. Την αλλάζουν, το αλλάζουν αυτό. Σε μερικές εκκλησίες δεν το ψάλλουν. Αντί να πούν άλλα τα χείλη των ασεβών, λένε εύλαλα τα χείλη των ευσεβών. Εύλαλα τα χείλη των ευσεβών. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Ότι είναι εύλαλα τα χείλη των ευσεβών. Για να μην έχει κατάκριση. Για να μην έχει δίθεν κατάκριση προς τους ασεβείς. Που οι πατέρες όταν τα γράψανε αυτά ήταν μέσα στην κατάκριση, κατακρίνανε οι πατέρες. Ενώ εμείς είμαστε υπεράνω τώρα, είμαστε όλο αγάπη. Και λέμε εύλαλα τα χείλη των ευσεβών, δεν λέμε άλαλα τα χείλη των ασεβών. Κι όμως, το πούμε δεν το πούμε, τα χείλη των ασεβών είναι άλαλα. Και ας προσέχουν καλά οι πατριάρχες μας, οι οποίοι συμπροσεύχονται με τα άλαλα και τα μπάλαλα. Συμπροσεύχονται. Συμπροσεύονται με τους Προτεστάντες, οι οποίοι είναι υβριστές και βλάσφημοι και βλασφημούν το όνομα της Παναγίας και δεν πιστεύουν στην Παρθενία και λένε ότι η Παναγία δεν είναι Παρθένος. Όμως μόνο η Παναγία, η Παρθένος θαυματουργεί. Γι' αυτό δεν τους κάνει θαύματα αυτούς, γιατί δεν πιστεύουν στην Παρθενία της Παναγίας. Είναι παράξενο. Γέννησε η Παναγία μωρό και έμεινε Παρθένος. Και τη δίδασκε ο Ζαχαρίας, όπως σας είπα και στο κήρυγμα, ότι είναι Παρθένος μετά τη γέννηση. Και μίσησαν οι Εβραίοι τον Ζαχαρία που την έλεγε Παρθένο και κήρυτε το λαό και τον σκότωσαν μπροστά στο ναό του Σολομώντος. Και είναι ο πρώτος μάρτης για την αγάπη της Παναγίας ο Ζαχαρίας. Ήθελα κάτι επίσης να πω πάνω στο κήρυγμα. Ότι σε αυτά που είπα ότι κόβει η Εκκλησία πράγματα και τυπικά και τα αλλάζει μέσα, να συμμετέχει και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ρουφώντας την μπιμπίλα του, πολύ ωραία τη ρουφάει, με τρέχουν τα σάλια μπορώ να πω, καλά με τρέχουν τα σάλια μόνο που το βλέπω, με έρχεται να το φάω τον ίδιο, αλλά κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή. Λοιπόν, μία από τις εντολές που μας δίνουν οι προϊσταμένες μας αρχές στη σημερινή εποχή, σας το έχω ξαναπεί, το λέω και πάλι, είναι μέσα από τη λειτουργία να κόψουμε τα κατηχούμενα. Να μην ακούμε τα κατηχούμενα, να μην ακούγονται. Πριν, μετά το Άγιος ο Θεός, μετά τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, πριν από το Χεροβικό, υπάρχει η τάξη των κατηχουμένων. Όπου εκεί ο ιερεύς λέγει ευχές υπέρ τους κατηχουμένους, υπέρ των κατηχουμένων, και μετά λέει από αυτή τη στιγμή και μετά κλείνουν οι πόρτες οι κατηχούμενοι έξω από το ναό και να συνεχίσουν να είναι μέσα στο ναό μόνο οι πιστοί. Όλοι λοιπόν σημερινοί δεσποτάδες τι λένε? Μυστικός το να τα λέτε τα κατηχούμενα. Μερικοί λένε δεν χρειάζεται, μην τα λέτε καθόλου. Και οι δυο τρόποι είναι πονηροί. Και οι δυο προσκοπούν στο ίδιο. Επειδή η Εκκλησία τονίζει ότι ούτε τους κατηχούμενους δεν πρέπει να έχουμε μέσα στην λειτουργία. Που κατηχούμενοι τι είναι? Είναι αυτοί που έχουν όλη τη διάθεση και την πρόθεση να βαπτιστούν. Να γίνουν ορθόδοξοι. Να βαπτιστούν. Λες σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Οπότε να μην το διαβάζουμε. Μα εμείς δεν διαβάζουμε μόνο για αυτούς που εκκλησιάζονται στο ναό μας. Η Εκκλησία εύχεται για όλους τους κατηχουμένους όπου και να βρίσκονται. Υπάρχουν κατηχούμενοι
σε διάφορες χώρες και σε διάφορες ενορίες που ετοιμάζονται να μεταλάβουν, να βαπτιστούν και να μεταλάβουν. Μπορεί στο ναό μας να μην έχουμε. Τι πάει να πει, ότι δεν θα προσευχηθώ για αυτούς? Μπορεί στο ναό μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, οδηπόρους και ναυτικούς που κατατρέχονται, αλλά η Εκκλησία εύχεται για τους πάσης φύσεως εν ανάγκες ευρισκομένους. Παντού. Για τους ορφανούς, για τα ορφανά, για τις χείρες, για όλους τους περιστάσει ανθρώπους ευρισκομένους. Για όλους προσεύχεται. Για τους κατοικουμένους λοιπόν προσευχόμαστε, ειδικά σε μια περίοδο, λέγονται αυτά, που γέμισε η Εκκλησία μας από ανθρώπους που ήρθαν από άλλες χώρες, Ρωσία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι και με αυτούς τους κατοικούσαμε. Προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει μια άλλη έννοια όμως των κατοικουμένων. Κατοικούμενοι είμαστε εν γέννη και όλοι μας οι οποίοι κατοικούμαστε, βέβαια είμαστε πιστοί, συμμετέχουμε στις ακολουθίες, αλλά το να προσεύχεσαι και πέρα τους κατοικουμένους συμπεριλαμβάνει και εμάς που κατοικούμαστε ακόμα. Δεν είναι κακό. Αλλά γιατί λένε μυστικός? Γιατί είναι μυστικός? Γιατί οι πατριάρχες μας δέχονται μέσα στο ναό τους αιρετικούς. Και επειδή δέχονται τους αιρετικούς, τον Πάπα και τους υπόλοιπους μέσα στους ναούς, σου λέει όχι, όχι, να μην ακούγεται τίποτα ότι υπάρχουν απαγορεύσεις να μπουν οι κατοικούμενοι. Γιατί αν απαγορεύονται να μπουν οι κατοικούμενοι, πόσο μάλλον οι αιρετικοί. Δεν θέλουν να ακούγονται. Οπότε μυστικός. Και συμβουλεύω όλους τους ιερείς να λένε τα κατοικούμενα, να τα διαβάζουν. Και αν οι προϊσταμένοι τους λένε μην τα διαβάζετε, γιατί αυτό είναι το τυπικό του δεσπότη. Να ζητούν χαρτί από το δεσπότη. Πού είναι το τυπικό αυτό? Πού αναγράφεται? Αν έχετε άλλη άποψη, στείλτε μου το χαρτί της απογόρευσης του δεσπότη. Μερικά πράγματα πρέπει να τους τραβούμε εμείς. Να κάνουν αυτά που κάνουμε εμείς. Όχι να κάνουν, να συμμετέχουμε στην οικουμενιστική προπαγάνδα. Δεν το κάνουν πια άλλοι ιερείς επίτηδες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει τέχνασμα της νέας τάξης να μην λέγονται τα κατοικούμενα. Ακούτε τι ο διάβολος καρφίζεται, όπως για παράδειγμα που αλλάξαμε τον οίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων και το κάναμε οίκας της ευσεβέσης κατά εναντίον. Αηδίες. Αηδίες. Είμαστε αρνητές της παράδοσης και της ιστορίας μας. Οι βασιλιάδες δεν κατατρόπωσαν με τη βοήθεια του Τιμίου Σταυρού ο Μέγας Κωνσταντίνος και όλοι οι διάδοχοί του. Δεν ημνούμε μόνο τους σημερινούς, ημνούμε και εκείνους όλους. Είναι μια ιστορία. Θα τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα επειδή σήμερα δεν έχουμε βασιλιά και έχουμε πρόεδρο? Δηλαδή όταν λέμε ο βασιλεύς των ουρανών, τι θα πούμε ο πρόεδρος των ουρανών? Τι θα πούμε το Θεό? Επειδή ευχόμαστε για κάθε πολίτευμα, είμαστε υπεράνω κομμάτων και πολιτιακών καταστάσεων εμείς, έτσι να τους... Αν ας πούμε ισχυριστεί ο Α, ο Β, νεοτεριστής, ότι να τα πεις τα κατηχούμενα πάντα, θα κατεβείς εσύ η επιτροπή σου να βγάλετε έξω κανέναν? Δηλαδή μήπως το πούν ότι είναι υποκριτικό? Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Αυτό που λες, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε, ας πούμε, όντως να ισχύει και τώρα και να βγαίνουν έξω. Στην παλαιά εκκλησία, στην παλαιά εποχή, υπήρχαν οι θυρωροί. Ήταν θεσμός. Θεσμός. Προσέχανε, και όσο η εκκλησία ήταν στις κατακόμβες και μετά, προσέχανε ποιοι μπαίνουν μέσα και τους κατοικουμένους οι ίδιοι οι θυρωροί τους υποδείκνυαν σε ποιο μέρος θα σταθούν. Τους δε απίστους δεν τους άφηναν καθόλου να μπουν στο ναό, όπως λέει και ο Γέροντας, και κάτω από το προάβλιο του ναού. Στην μετέπειτα εποχή οι κατοικούμενοι από μόνοι τους ξέραν, γιατί αυτός που τους κατοικούσε τους έλεγε μέχρι σε εκείνο το σημείο θα μείνεις στη λειτουργία. Μετά το πιστεύω, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαινε πίσω. Το πιστεύω είναι και αργά. Σήμερα τους κατοικουμένους τους βάζουν και στο ιερό και διακονούν κιόλας. Τους κάνουν και παπαδάκια. Δεν έχει σημασία αν μας το πούν αυτό. Βέβαια, σε μια εποχή όπου πάνε και παίρνουν αντίδωρο στους μεγάλους ναούς και κοινωνούν παπικοί και προτεστάντες, εδώ στους μεγάλους ναούς της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει έλεγχος. Έχουμε πει και άλλες φορές πόσο εύκολα μπορεί ένας προτεστάντης
ένας παπικός που συμμετέχει στην λειτουργία και δεν ελέγχεται, να πάει να πάρει αντίδωρο ή να κοινωνήσει. Κανένας να τον ρωτάει ποιος είσαι εσύ. Ακόμα και το σταυρό το ανάποδο να τον κάνει όπως το κάνουν οι παπικοί, υπάρχουν ιερείς που δεν θα, δεν θα τους πουν τίποτα, αισθάνονται και αυτοί οι ιερείς ότι είναι της εποχής πια και ότι επιτρέπονται για αυτά και μάλιστα ότι συμβάλλουν στην ενότητα και το επιτρέπουνε. Σε μια τέτοια λοιπόν περίοδο έχεις δίκιο. Θα έρθουν και θα μου πούνε σιγά πάτερ ποιος το είπε εσύ, ποιος το άκουσε, ποιος θα τους βγάλει έξω. Δεν έχει σημασία. Αυτά πρέπει να λέγονται. Είναι ένας έλεγχος. Έλεγχος στο σύστημα αυτό το οικουμενιστικό που υπάρχει, πρέπει να λέγονται αυτά. Και νομίζω ότι κάθε ιερέας, αν δεν έχει χαρτί από το δεσπότη του, οι δεσποτάδες δεν τολμούν να δώσουν τέτοια εντολή. Πώς θα γράψουν τέτοια πράγματα και θα καταργήσουν τη Θεία Λειτουργία. Δεν το τολμούν, μόνο προφορικά. Δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες ξεδιάντροποι όπως είναι ο Καλά, ο οποίος βγάζει ανακοινώσεις και στα ίσια, μην πείτε αυτό, μην πείτε εκείνο και κόβει ακολουθίες και κόβει πράγματα. Δεν είναι έτσι όλοι οι Μητροπολίτες. Ένας Ευπίτροπος χθες μας είπε ότι στο ναό τους ο παπάς απαγόρευσε να έρχονται τα παιδιά από το σχολείο με τη σειρά και να κοινωνούν. Αλλά γιατί κανείς δεν ξέρει αν από αυτά είναι βαπτισμένα, είναι αβάπτιστα. Εγώ λέω πώς θα το ελέγξω. Είναι πολύ σωστό αυτό. Μπράβο ο ιερέας αυτός. Μάλιστα εμείς όταν είμαστε στο άλλο το σχολείο συμβουλεύαμε τις δασκάλες να ρωτούν εκ των προτέρων με τρόπο ποια παιδιά δεν είναι βαπτισμένο να μην κοινωνήσουν. Μερικοί προοδευτικοί, ναι, έτσι όμως γίνεται ρατσισμός είναι αυτό. Παιδιά είναι τι πειράζει και έτσι θα προκαλέσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ καλύτερο αυτό. Να έρχονται και οι γονείς και να γνωρίζουν. Ή να ξέρουν εκ των προτέρων οι δάσκαλοι ποιο παιδί πρέπει να κοινωνήσει και ποιο όχι. Τι ρατσισμός, θα το πεις μες στην τάξη, έτσι, για παιδάκια, έτσι. Εσείς δεν είστε ναι. Να βαπτιστείτε κάποια στιγμή αν θέλετε. Κάτι να γίνει. Πώς θα απέχουν από το μάθημα των θρησκευτικών. Ναι, πώς απέχουν από το μάθημα των θρησκευτικών τα περισσότερα, έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, άλλη ερώτηση πάνω σε αυτά έχουμε, κάτι. Η διευκρίνηση. Ιορδάνη, σε ανάπαυσα. Όχι, απόλυτα, διότι αυτό το τροπάριο στις μεγάλες δεσποτικές και θωμητοδικές εορτές το ξαναψέρουν τους και εξαιρέτως. Ποιο τροπάριο? Της Ελλάδας Σουδής. Είναι μόνο ο ηρμός. Τους κανόνες τους κόβουμε. Ναι, σήμερα και κανόνες. Έχει κανόνες. Αυτός τείχους είχε. Ναι, δηλαδή σήμερα ψάραμε τόσο ως ένα ψύχο. Ω εψύχο Θεού κυβωτό. Αυτό είναι ο ερημός. Πριν από αυτόν όμως και μετά από αυτόν έχει τους κανόνες. Που ψάρονται όμοια με αυτό. Εκεί τους κανόνες τους κόβουμε. Είναι όλες τις Παναγίες. Και είναι σύνολο 14. Όχι, δεν είναι σύνολο. Είναι λιγότερα τα οποία τα επαναλαμβάνουν κανονικά. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε. Πόση ώρα κρατάει επίσης γέροντα αυτό? 4 λεπτά, 3-4 λεπτά είναι. Δεν είναι τίποτα. Συζητούσα με έναν αρχιμανδρίτη και μου είπε ότι πρέπει να κοπεί ο όρθρος. Να, εδώ είναι πιο. Πρέπει να κοπεί ο όρθρος. Άγιος ο Θεός, διεθνώ τον Αγίο να πει. Παρακαλώ, Μια φουλαγά του Βασιλείου ήταν μεγάλη και μετά την έκανε πιο μικρή ο Αγίος. Ο Χρυσόστομος. Ναι. Πρέπει και εμείς να δείξουμε ευελιξία. Μάλιστα. Να την. Ξέρεις τι θέλουν να κάνουν, ναι. Όπως κάνουν οι παπικοί. Οι παπικοί αρχίζουν 11 η ώρα τη λειτουργία, 11.30 τη τελειώνουν. Και μόνος του ιερέας μέσα στο κελί του μπορεί να πάρει ώστε να κάνει λειτουργία μόνος του. Χωρίς την παρουσία ψαλτών ή κόσμου, εμείς εδώ δεν έχουμε δικαίωμα να λειτουργήσουμε αν δεν έχουμε έστω και έναν ή δύο λαϊκούς. Ναι. Δεν μπορούμε. Μόνος του παπάς δεν μπορεί να κάνει λειτουργία. Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει έστω έναν πιστό ο οποίος θα συμμετάσχει. Δεν μπορεί μόνος του. Που να είναι, να εκπροσωπεί το λαό. Δεν μπορεί ο ιερεύς χωρίς το λαό να κάνει θεία λειτουργία. Θέλω να πω ότι και εδώ, στο άλαλα τα χείλη των ευσεβών που το χαλάσαμε και το κάναμε, και το χαλάσαμε στην ουσία, έβλαλα τα χείλη των ευσεβών, αλλά και στο Νίκα της Βασιλεύσης, κάναμε δύο μεγάλα λάθη, γιατί μειώσαμε την πίστη μας, το μεγαλείο της. Το μεγαλείο της πίστης είναι στο να νικάμε τους εχθρούς και στο να είναι άλλα τα χείλη των ασεβών, το άλλο είναι το εύκολο. Το μεγαλείο δηλαδή του Θεού φαίνεται στο πώς οι βασιλιάδες εκείνη την εποχή, ο Μέγας Κωνσταντίνος και όλοι οι άλλοι, νικήσανε θηρία.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς το μέγεθος και τι χρωστάμε σε όλους αυτούς. Με αυτό δια είναι. Της πίστεως, τι κάνανε. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το θαύμα της πίστεως. Ξέρεις γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Από το εγώ μας. Πώς είπε ο Βασίλης, τι έκανε ο Χρυσόστομος. Περιόρισε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Χρυσόστομος. Εμείς έχουμε καμία σχέση με τον Χρυσόστομο. Με την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, τον φωστήρα της πίστεως, τον μέγιστο ιεράρχη. Τίποτα. Αλλά λέμε, κι εμείς δεν είμαστε πατέρες. Κόβουμε κι εμείς. Τι επιδεικνύουμε εμείς. Τι επιδεικνύουμε, δεν είναι εγωισμός αυτό. Επιδείξανε αγιότητα, νύψη, αγάπη. Εδώ αγκαλιάζουμε όλους τους ασεβείς. Και είμαστε κενοί. Και ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Άλλωστε, γέρονται οι λειτουργίες στην Κυριακή. Πρέπει να κρατάνε λίγο, γιατί μετά πηγαίνουν τα μαγαζιά, θα είναι ανοιχτά. Θα πηγαίνουν να ψωνίζει ο κόσμος. Πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Έτσι πως το πηγαίνουμε και αυτό. Σε ένα σχολείο, σε έναν αγιασμό, ψάλαμε μήκα στη Βασιλεύση και ήταν ο δήμαρχος εκεί πέρα. Και έφυγε ο γλυκός. Επειδή είναι αγράμματος. Επειδή είναι αγράμματος. Είναι αγράμματος από τα πνευματικά, είναι αγράμματος. Μπορεί να ξέρει να είναι μορφωμένος στα κοσμικά, αλλά στα πνευματικά είναι αγράμματος. Δεν καταλαβαίνει. Και πηγαίνουν οι αντίχριστοι αυτοί όλοι και κάνουν φασαρία. Διακόπτουν την ακολουθία για να αντιδράσουν για πολιτικά για λόγους πολιτικούς. Είναι συμβολικό. Είναι ο ανώτερος, δεν είναι ο συγκεκριμένος βασιλιάς. Αυτό. Είναι σύμβολο. Δεν αναφερόμαστε στον Τσίπρα και στον Κωνσταντίνο, τον Γλίτσμπουργκ. Αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Ο πολιτισμός μας φτάνει μέχρι την πίστη. Στους κάκι δεν ήταν να αλλάξουμε βασίλειο. Α, μπράβο. Να κάνουμε ευσεβή. Μπράβο. Και ευσεβή. Θα το κάνω πρόεδρο. Ένα γνωστό, ο οποίος είναι διδάκτορας τώρα στη θεολογική, όπως έχει πάρει διδακτορικό στη θεολογική, είναι του χώρου δηλαδή. Και ενήλια ανεκδότη δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αν έγινε ή όχι. Μου λέτε το 1974, όταν έγινε η μεταπολίτευση, πήγανε στον Ιερόνυμο και του ζητήσανε να αλλάξει και το... Δεν ήταν ο Ιερόνυμος, Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ. Και του ζητήσανε να αλλάξει το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, ευλογημένη δημοκρατία. Αυτό δεν το έλεγε σοβαρά, δεν μπορούσε να το διασταυρώσω πουθενά. Κοίταξε, τίποτα στην εποχή, εδώ που ζούμε στο Ελληνιστάν, όλα γίνονται. Όπως γίνονται είναι γεγονός ότι σε πολύ λίγες εκκλησίες γίνεται αυτό της εξαιρέσεις. Ναι, ναι. Έχουν πάλι λένε... Τώρα, να σου πω γιατί. Τα δίπτυχα, ανάμεσα σε όλα τα στραβά, έχουν και μερικά καλά. Γράφουν στην αρχή ότι έβγαλε απόφαση σύνοδος μέσα στο ναό να λέγονται της Βασιλεύση και εκτός του ναού της Ευσεβέση. Επειδή ο Θεός είναι μάστορας όμως, θα έρθουν τώρα τα Άισις και θα παρακαλάμε μετά. Νίκα της Βασιλεύσης κατά Βαρβάρων. Σωστό, πολύ σωστό. Εν μεταξύ ούτε το έβλα, αλλά τα Χίλτον Ευσεβών ισχύει, γιατί τα Χίλτον Ευσεβών σήμερα βρίζουν μερανίθετη. Ακριβώς, και αυτό. Δεν είναι ευσεβείς αυτοί που βρίζουν. Όχι, όταν λέμε ευσεβείς, δεν λέμε στους χριστιανούς, λέμε αυτοί που έχουν ευλάβεια προς την Παναγία. Άμα έχεις ευλάβεια, είναι εύλαλα τα χείλη σου. Αν όμως βλασφημείς, δεν είσαι ευσεβείς. Οπότε δεν είμαστε ευσεβείς. Λοιπόν. Αυτά.